Αυτό που θα πρέπει να προσέξει ο φορολογούμενος καταρχήν είναι το όταν θα τα δει μέσα στην εικόνα του στο τάξη, μπαίνοντας μέσα να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, με προκειμένου όταν υποβάλει τις δηλώσεις του 2019. Αν βρίσκει αναδρομικά το 2018, θα πρέπει να προσέξει καταρχήν μήπως κατά λάθος έχουν φορτωθεί στο να φορολογηθούν τη χρονιά που έχουν δοθεί τα χρήματα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έχουν δηλωθεί να φορολογηθούν το 2018 χρήση. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στο ασφαλιστικό ταμείο, είτε στον εργοδότη τους, να αλλάξει την απεικόνιση της βεβαίωσης αποδοχών. Άρα να βγει νέα βεβαίωση. Ακριβώς, να βγει νέα βεβαίωση και να ξεχωρίζει ποια αμοιβή αφορά το 2018. Μιλάω για το 2018 γιατί ας πούμε ότι θα υποβάλουμε τις δηλώσεις του χρόνου. Να ξεχωρίσει τις αποδοχές του 2018 λοιπόν και να ξεχωρίσει επίσης και τις αναδρομικές αποδοχές. Σε δεύτερη φάση αυτό που θα πρέπει να κάνει, επειδή κάποιες δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να ξεχωρίσουν οι αναδρομικές αποδοχές που αφορούν τη χρήση 2017 και 2016, όπου οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτός αν ήταν ελέγξιμη δήλωση και πλέον οποιαδήποτε τροποποιητική θα πρέπει να κατατεθεί στην ΔΟΗ. Και αν υπάρχουν αναδρομικά που είναι για τις χρήσεις 2015 και πίσω, θα πρέπει να πάρει τις βεβαιώσεις αποδοχών είτε από τον εργοδότη είτε από το ασφαλιστικό ταμείο, προκειμένου να υποβάλει τη συμπληρωματική δήλωση, ούτως ώστε να φορολογηθεί τα χρήματα αυτά τη χρονιά που τα αφορούν και όχι τη χρονιά που τα έχει εισπράξει. Mm-hmm. Δεν τίθεται θέμα επιλογής αν θέλω να τα φορολογηθώ τη χρονιά που τα εισέπραξα ή τη χρονιά όπου θα έπρεπε να φορολογηθούν αυτά αν τα είχα λάβει εκείνη τη χρονική στιγμή. Εννοείται θέλει προσοχή στο να συμπεριλάβω εννοείται και τους παρακρατούμενους φόρους, γιατί πολλές φορές όταν υπάρχουν αναδρομικά υπάρχουν και παρακράτηση φόρου, όπου εννοείται λειτουργεί μειωτικά στον συντελεστή φορολογίας. Και αυτό που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και σε φοροτεχνική, επειδή ο φορολογούμενος όταν συμπλήρωνε τον κωδικό των αποδείξεων τη χρήση 2017 παραδείγματος χάρη, αν δεν είχε συμπεριλάβει τις αποδοχές, τις αναδρομικές αποδοχές και αυξήσει το φορολογικό εισόδημα, άρα αυξήσει και τις αποδείξεις που θα έπρεπε να έχει συλλέξει, θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα στο φορολογούμενο και σε αυτή την περίπτωση να αλλάξει τον κωδικό αυτό, ούτως ώστε να μην φορολογηθεί έξτρα για τις αποδείξεις που ενδεχομένως έχει μαζέψει, απλά δεν τις έχει συμπληρώσει στον κωδικό, γιατί έπρεπε να συμπληρώσει λιγότερο ποσό λόγω του ότι είχε χαμηλότερο εισόδημα εκείνη τη στιγμή, δεδομένου στη φορολογική του δήλωση.